έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την άνοδο της θερμοκρασίας στους ωκεανούς το 2022. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα, ότι έχουμε δει ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για το 2022 και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται φαίνεται ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση σε αυτή τη θερμοκρασία από το 1990. Εν ολίγης, όπως λέει και ο τίτλος της κάρτας, βράζουν οι ωκεανοί. Από το 1950 μέχρι και το 1990 είχαμε μια σταδιακή οριακή αύξηση της θερμοκρασίας στους ωκεανούς. Από το 90 μέχρι και σήμερα αυτή η αύξηση χαρακτηρίζεται ραγδαία, κατακόρυφη, προς τα πάνω. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Καμπάνη, το Διευθυντή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, να έχουμε ένα σχολείο του. Κύριε Καμπάνη, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλά εσείς? Μια και άκουγα την κυρία νομικού νωρίτερα, δεν ξέρω αν την έχετε ακόμα στη γραμμή. Να τη ευχηθούμε καλούς πλόες εκεί που βρίσκεται. Βέβαια. Χθες τα άμαθα ότι ήταν σε αυτή την αποστολή. Ακριβώς. Καλή δύναμη και με το καλό να προκύψουν αυτά τα πολυαναμενόμενα και τα πολυπόθητα συμπεράσματα. Λοιπόν, πολύ κύριε Καμπάνη. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή, πραγματικά. Ακριβώς. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Αναφορικά τώρα με τα στοιχεία, τη μελέτη Αμερικανών ερευνητών που αφορούν την αύξηση της θερμοκρασίας στους ωκεανούς. Σε πρώτη φάση, πού οφείλεται αυτή η αύξηση, και θέλω να σας ρωτήσω και ποιες οι βασικές επιπτώσεις. Τι αναμένετε να ζήσουμε εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας? Κοιτάξτε, αυτό είναι πλέον ένα γεγονός, η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και ο λόγος είναι απλός. Αυτό που ακούμε καθημερινά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παγιδεύεται η θερμοκρασία μέσα κοντά στην γη και βεβαίως το νερό με τις κατάλληλες φυσικές του ιδιότητες είναι αυτό το οποίο απορροφά περισσότερο. Και έτσι έχουμε μεγαλύτερη αποθήκευση από την θερμοκρασία, θερμότητα η οποία παγιδεύεται γύρω από την γη λόγω του θερμοκηπίου, στην θάλασσα. Και έτσι βοηθάται και η ξηρά, ούτως ώστε να μην υπερθερμαίνεται, που θα είχαμε και πιο άμεσο αντίκτυπο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Βρίσκει κανείς αναφορές ότι μέχρι το 2100, ας πούμε μέχρι και 2000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, θα έχουμε αύξηση γύρω στον 1 βαθμό Κελσίου. Αυτό συνεπάγεται γύρω στα 30 εκατοστά φούσκωμα της θάλασσας. Αν σκεφτούμε ότι σε πρόσφατη αναφορά που κάναμε είχαμε πει ότι τα σενάρια συνολικά περιμένουν 50 με 60 εκατοστά να ανυψωθεί η στάθμη της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι από την υπερθέρμανση, δηλαδή από την διαστολή του νερού, το υπόλοιπο από το λιώσιμο των πάγων. Πραγματικά ζεστές θάλασσες, ακραία καιρικά φαινόμενα, κυκλώνες, καταιγίδες, το ζήσαμε πρόσφατα με το θαλάσσιο κάσονα στη Μεσόγειο, όπου τον θεωρήσαμε και σχεδόν κατά ένα μεγάλο ποσοστό υπαίτιο για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επίτηξαν την Ελλάδα, ξεκινώντας από τα δυτικά, από τη δυτική της πλευρά. Κύριε Καμπάνη, τους πολίτες που μας ακούν τώρα και παρατηρούν έτσι διάφορα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών πώς μπορεί να τους επηρεάσει και να μας επηρεάσει βεβαίως όλους τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, αυτό που είναι το πλέον σημαντικό είναι ότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας, επηρεάζει σοβαρούς οικονομικούς τομείς όπως την υγεία και κατά συνέπεια και τον τουρισμό. Για παράδειγμα, αλλάζουμε διατροφικές συνήθειες πιθανόν. Και εντάξει, εμάς εδώ είναι λίγο πιο σύνθετες οι διατροφικές μας συνήθειες, αλλά φανταστείτε περιοχές στον Ειρηνικό ωκεανό, που και εκεί το φαινόμενο είναι ιδιαίτερος έντονο της υπερθέρμανσης. Φανταστείτε πληθυσμούς οι οποίοι κατά κανόνα τις πρωτεΐνες τους τις παίρνουν από την θάλασσα. Έχουμε μεγάλη επίπτωση στα κοράλια, στις Ποσειδονίες. Οι Ποσειδονίες και μάλιστα οι παράκτειες είναι σημαντικός παράγοντας σταθερότητας του πυθμένα της θάλασσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν καταστραφεί η Ποσειδονία, αυτό έχει και κοντά στην ακτή, αυτό έχει και αντίκτυπο στην Διάβρο. Στη Διάβρο που συζητάμε εδώ καθημερινά και που έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα για τις παραλίες μας. Όσο τώρα για την Αγία, ξέραμε ότι τα πολλά είδη ψαριών είναι ευαίσθητα στην. Αυτά βέβαια οι θαλάσσιοι βιολόγοι είναι οι καταλληλότεροι για να τα πούν και πολύ αναλυτικά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι η άνδοση θερμοκρασία στη θάλασσα επηρεάζει τα θαλάσσια είδη αυτά, τα οποία αλλιεύομαι. Υπάρχει εισβολή από άλλα είδη τα οποία έρχονται από θερμότερες θάλασσες, τα οποία κατά κανόνα είναι πιο επιθετικά πολλές φορές και θέλουν και ιδιαίτερη διαχείριση όσον αφορά την αλληλεία και από εκεί μετά θα αναπεράσουν στη διατροφή μας. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα είναι άμεσο,
δύσκολο και το νιώθουμε καθημερινά. Μάλιστα. Θα το νιώθουμε ακόμα πιο έντονο. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτηση.